Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην φάση των 16 του Evolution. Από όσο μπορείτε να δείτε, έχουμε τους Metal Warriors με τις Metal εμφανίσεις. Ενώ το Underground Sky is the limit με τις αυτές τις συνεφάτες εμφανίσεις. Φαίνεται, νομίζω, και από απόσταση ποια ομάδα είναι πια. Μπορώ να πω πάντως από την μία πλευρά που ο Αντουσάκης είχε τα πιο ωραία μαλλιά που έχω δει στη ζωή μου και το στηρίζει και πολύ ωραία. Έτσι, για να δώσουμε τα υπόλοιπα τα σχόλια. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Βρισκόμαστε στο Sonic Arena. Είναι το πρώτο καλά τελικά για ποσοστά από τον Σιώμο και όλας για την ομάδα των τυπικά γηπεδούχων Metal Warriors. Βρισκόμαστε στο 16 του Evolution, όπου και οι δύο ομάδες έχουν περάσει, δεν έχουν ίδια κοινή πορεία έως τώρα. Τι εννοούμε με αυτό? Οι τυπικά γηπεδούχοι Metal Warriors ετοιμάζαν 7η στον όμιλο με μία νίκη και 7 ήττες. Η μαδική νίκη ήρθε στο τελευταίο αγώνα της Μπαλένσια με 73-68, ενώ ακολουθούσαν ήττες με Anatolian Jazz 73-51 και Basket Ocean 55-62, οι δύο ήττες. Από την άλλη, η ομάδα του Sky The Limit είναι σε τροματισμένη δεύτερη με 6 νίκες και μία ήττα. Ακριβώς το αναποδητούσιας, μία ήττα, η οποία έρθει και αυτή στο τελευταίο αγώνα του Μπαμπούλας 52-48, ενώ οι δύο προηγούμενοι αγώνες ήταν με νίκες επί το Salonika 7 Sleepers BC 55-59, το Σέντρα στη νίκη, και του Salonika Titans με 52-36. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από την πλευρά του σκοραρίσματος. Τι εννοούμε με αυτό? Η πλευρά των Sky The Limit στους τελευταίους τρεις αγώνες βρίσκεται κοντά στους 50 πόντους, ενώ η Metal Warriors ξεπερνάει πάντα τους 50. Αυτό ίσως μπορεί να τους δώσει και ένα πλεονέκτημα να πάμε στο σκορ. Αλλά αν κοιτάξουμε τα αποτελέσματα των αγώνων, προβάδισμα έχουν οι Sky The Limit και με το τι έχουν κάνει και στον όμιλο, τουλάχιστον αυτά μπορούμε να κρίνουμε, οι ομάδες της development. Αυτά είναι έτσι τα γενικά στοιχεία του αγώνα. Σίγουρα η προσοχή μας θα πέσει μερικούς παίχτες. Εγώ θα δώσω τον Φωτακάκη από την πλευρά των Metal Warriors, ως και τον Ανουσάκη, γιατί έχει και 1,2 rebound έως τώρα μεσόωρο. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μένει απαρατήρητο. Ενώ την άλλη, Καραδίνο στην πλευρά του Sky The Limit με μέσο όρο σε WW 14-9 και 11,3 είναι πόντι και rebound αντίστοιχα. Το σκορ προς παρόν είναι στο 2-1. Έχει μείνει χαμηλά για από τα δύο λεπτά, αλλά σπάνιοι αγώνες ξεκινάνε με υψηλά σκορ. Κατοχή είναι για την ομάδα των Sky Is The Limit. Καθάσεις εκεί μπάλα, πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Αμυντικό το rebound από τα χέρια του Βασιλιάδη. Δεν θα βιαστεί η ομάδα των Μεταλλάδων εντίον των Ουρανών. Και έχουμε βήματα στην προσπάθεια του Σιώμου για να μπορέσει να πετύχει καλάθι. Παρ' όλα αυτά, ούτως ή άλλως η προσπάθεια του ήταν ανεπιτυχής. Κατέβασμα με τα χέρια του Καραδίμου, ο οποίος είπαμε είναι πρωταγωνιστής στην φετινή χρονιά, και καλάθι από τον Κοτσαδάμι να περάσουν προς έμπρος φορά Sky The Limit 2-3. Η επίθεση φαίνεται να μην είναι επιτυχημένη. Δεύτερη σερή επίθεση που γίνεται λάθος στην πλευρά των Μεταλλάδων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με δύο σερή επιθέσεις θα πέσει το ηθικό. Και ακόμη μια εδώ ευκαιρία που χάθηκε για κόντρα επίθεση. Έχει μείνει λίγο εκτός ρυθμού που παρόλη η ομάδα των Metal Warriors. Είναι στα πρώτα 3 λεπτά, με εξαίρεση το πρώτο καλάθι, δεν έχουν πετύχει κάτι ακόμα.
είναι στο δύσκολο κομμάτι να συμβαίνει στην αρχή όλα αυτά τα λάθη, να μην μπορείς να ολοκληρώσεις επιθέσεις. Μπορεί να είναι και λίγο κρύ στην αρχή, όπως δεν θα δει κάτι παράλογο. Να πούμε την αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Αλλά τουλάχιστον τώρα θα πάρει ένα φάουλ υπέρ του Φώτα Κακάκη. Η κατοχή φυσικά θα είναι απ' έξω, δεν είναι βολές. Είναι το πρώτο ομαδικό από την πλευρά των Sky The Limit. Να δούμε αν θα καταφέρουν αυτή τη φορά να ολοκληρώσουν την επίθεση. Το σουτ μη επιτυχημένο, αλλά θετικό το rebound. Μάλλον θα κάτω την Στεφάνη. Δεν θα ολοκληρωθεί όμως η επίθεση. Παραμένει το 2-3 υπέρ των Sky The Limit. Και καλάθι και φάουλ, το οποίο θα πετύχει εδώ πέρα ο Νάσκος. Θα βάλει, θα αυξήσει τη διαφορά για την ομάδα του. Φάουλ το οποίο γίνεται από τον Ανουσάκη. Το σκορ είναι στο 2-5. Να δούμε αν θα ανέβει διαφορά στους 4-2 εκεί. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό. Είμαστε μόλις από τα 4 λεπτά. Όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα αλλάζει από νωρίς. Δυσκολεύει το έργο των Metal Warriors. Και προς παρόν δεν έχουμε και την απάντηση από τον Βασιλιάδη. Αυτό το σουτ δεν κατάφερε να σκοράρει. Η ομάδα Sky The Limit φαίνεται πιο συγκεντρωμένη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Να έχει τη συγκέντρωση να παίρνει κι άλλο το προβάδισμα με καλάθι του Κοτσαδάμι. Διαφορά ανεβαίνει ήδη στους 5, είναι στο 2-7, 5,5 λεπτά ακόμα. Η συνέχεια να δούμε ποια θα είναι. Γιατί οι επιθέσεις του Sky The Limit δεν έχουν πάρει απάντηση. Ακόμα μία φαίνεται ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τους Metal Warriors. Η προσπάθεια από τον Καραδίμο δεν είναι επιτυχημένη. Ψηλή πίεση με το πρώτο μισό του πρώτου δεκαλέπτου. Και πληρώνεται πλέον η διαφορά πάλι από το σιώμο, οι άλλοι δύο πόντι των Metal Warriors. Διαφορά κατεβαίνει στους 3. Σχετικά χαμηλά ακόμα το σκορ. Οι δύο μάτς θα πάνε λογικά μπρος στη δεύτερη περίοδο. Τόσα αν αρχίσει να ζεσαίνονται στο τέλος της πρώτης. Το περιμένουμε να δούμε και να μάθουμε. Πάντως λίγο τα χέρια αυτή να ζεσταίνουν για την πλευρά των Μεταλλάδων. Βασιλιάδη να μειώσει στο πόντο. 6-7. Έχει αλλάξει το σκηνικό από την προηγούμενη δομή. Δεύτερο φάουλ του 11. Είναι το δεύτερο προσωπικό τώρα του Βασιλιάδη. Οδηγείται σε βολές ο Καραδήμος. Είναι πέμπτο ομαδικό. Ήταν πάνω σου, ότι καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι το κομβικό σημείο που μπορεί να αλλάξει η άμυνα για το υπόλοιπο της περίοδου στους Metal Warriors. Αν και τόσο μέτα που είναι, δεν τους αποκλείω να μείνουν στην ίδια λογική. Επανάληψη της βολής, καθώς ο Ανουσάκης μπήκε ζωγραφιστό πριν την εκτέλεση, και καθώς ήταν άστοχη συνεχή θα πάρθει η επανάληψη. Και πάλι άστοχη, όμως αυτή τη φορά θα καταφέρει ο Νάσκος να πάρει το rebound, να σκοράρει αυτή τη διαφορά στους 3. Άλλη μια επίθεση χωρίς επιτυχία από την πλευρά του Metal Warriors στο χέρι του Κακάκη. Αλλά ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά του Sky The Limit. Δεν καταφέρνει πέρα ο Τσάνης να σκοράρει. Όπως πάλι ο Βασιλιάδης θα πάρει το rebound. Θα ξαναδοκιμάσει το σουτ. Και αυτό πάλι χωρίς επιτυχία. 4 σερί σουτ έχουμε δει, τα οποία δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα.
να δούμε αν θα σπάσει το αρχικό σερί του αγώνα. Θα την επίθεση και ναι, σπάει από τα χέρια του το τσαντάμι. Σε ένα εύκολο ρόλο βρέθηκε, κατάφερε να βρεθεί να μαρκάρει στο μέσο γραφιστό, να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, να αυξήσει τη διαφορά πλέον στους 5, στο 6, 11, 3 και 10 για τη λήξη του 10 λεπτού. Θα δούμε την απάντηση αν θα υπάρξει. Στη λήξη του χρόνου ένα σούτ το οποίο δοκιμάζεται από το Φεγγακάκι χωρίς επιτυχία. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η ομάδα του Sky Limit έχει πάρει προς παρόν τον αέρα και προχωράει για τουλάχιστον και το 12 λεπτό να έχει το προβάδισμα σε αρκετά μεγάλο σκορ. Μετά και το τρίποντο του Πέτρου Καφάση να αυξάνεται η διαφορά πλέον στους 8 πόντους και time out για τους Metal Warriors. Επιστρέφουμε το time out των Metal Warriors που ζητήθηκε και το τρίποντο το οποίο σκόραρε ο Καφάση να πάρει τη διαφορά στους 8, μια διαφορά που έρχεται από νωρίς για την ομάδα των Sky The Limit. Foul το οποίο θα κερδίσει εδώ πέρα ο Μαθούδης από τον Καραδήμο. Είναι το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του Sky The Limit. Έχουμε 2,5 λεπτά ακόμα για την λήξη πρώτης περίοδου. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια μείωση μέχρι το τέλος. Υπόλοιπα λεπτά υπέρ μείωση θα είναι βασικά για τους μεταλλάδες. Από όλα αυτά δεν ξεκινάνε όπως χρειάζεται. Το Τσαδάμις έχει την πάντα, να δούμε αν θα δοκιμάσει να πάρει το σουτ. Πολύ ωραίο το ρολ, προσποίηση, αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει. Το rebound είναι αμυντικό. Ο Τακάκης. Δεν καταφέρει μια φορά η ομάδα των Warriors σε συνδυασμό χωρίς επιτυχία. Sky the limit. Το σκορ παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Επίδοξο, αλλά πολύ ωραίο σουτ από τον Φωτακάκη. Επίδοξο κόντρα στην κίνηση. Μειώνει το σκορ σε 8-14. Η απάντηση δεν δίνεται από τον Τσάνη. Οπότε μένει εκεί ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το σκορ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα πάρει όμως το φάουλ. Δύο βολές, τρίτο ομαδικό. Τρίτο φάουλ το ένα. Τρίτο προσωπικό φάουλ από τον Καραδήμο στον αγώνα. Να δούμε αν στις βολές θα είναι επιτυχημένος ο Φωτακάκης να μειώσει την διαφορά η οποία είναι αυτή τη στιγμή στους 6, παραμένει πέρα 1 και 11 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Δεύτερη ούτε αυτή θα είναι επιτυχημένη και τζάμπολ υπέρ των Metal Warriors. Η μπάλα θα παραμείνει εκεί πέρα, θα μείνει στην κατοχή τους εν τέλει. Να δούμε, θα υπάρξει διαφορά, θα μειωθεί ή θα μπορέσει να αυξηθεί σε επόμενη επίθεση. Οι επιθυμητές επιθέσεις ως τώρα δεν είναι αρκετές και αρεστές και συνέταλοι. Αλλά θα είναι συγκεκριμένοι, θα πει το καλάθι από τον Σιώμο, θα πάρει και το φάουλ. Μειώνει σε 4, δικαίωμα μιας βολής να πέσει διαφορά. Ένα έμεσο τρίποντο, 10-14, 48,9 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Είναι τέταρτο ομαδικό για την ομάδα του Sky The Limit. Το επόμενο οδηγούνται αποκλειστικά μόνο στη γραμμή των βολών. Έστωχη η βολή, μειώνεται στο 11-14, διαφορά είναι στους 3. Πίτσος κατεβάσει. Θα κρατήσει, θα ευκανήσει λίγο τον χρόνο. Δεν φαίνεται να βιάζεται. Τσάνης πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα πάρει το rebound. Κλέψιμο από τα χέρια του Μαθούδη.
δεν θα βγει σε γρήγορη επίθεση. Θα την κρατήσει την μπάλα, την έχει αφήσει στον Παναγιωτήδη. 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Τακάκης θα πάει στα μέσα, θα πάει τόσο χωρίς επιτυχία. Τελευταία επίθεση, θα δούμε αν θα είναι επιτυχημένη. Τελευταίο καλάθι μέσα. Θα πάει το σκορ στο 11-16 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Όπως βλέπετε και στον πίνακα, επιστρέφουμε πολύ λίγο για τη δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι στο 11-16 υπέρ των Sky Zelini. Μια διαφορά η οποία μειώθηκε από την αρχή. Ότι από μέσα μας κάνει περίοδο που είχε φτάσει μέχρι και στους 8, είχε φτάσει στους 5 και ακούμπησε μέχρι και τους 3 προς το τέλος, αλλά στην τελευταία επίθεση σκόραραν η Sky's the Limit, οπότε η διαφορά έκλεισε στους 5 από την πρώτη περίοδο. Κλέψιμο και πάνω στον εφηδιασμό η ομάδα των Metal. Το shoot το οποίο γίνεται από τα χέρια του Παράνι δεν είναι επιτυχημένο. Κλέψιμο χωρίς αποδοχή επί της ουσίας. Το βλοκ το οποίο γίνεται από τον Σιώμο πάρα πολύ εύκολα. Και έχουμε σκάς μπάλα και κατοχή για την ομάδα των Metal Warriors. Τελευταία επαφή έγινε από τον Βασίβουλο. Θα παραμείνει δηλαδή η μπάλα στα χέρια των Metal Warriors. Το σουτ δεν είναι επιτυχημένο για να μειωθεί η διαφορά. Με το σκαφά στην κατοχή. Καραδήμος θα κερδίσει το φαουλ χαμηλά από τον Φωτακάκη. Το παιδί με τη μαύρη είναι 4. Ναι, το 4 είναι. Στην επαναφορά λοιπόν θα δούμε θα μπορέσει τώρα ο Κοτσαδάμις να σκοράρει. Θα το κάνει, θα αυξήσει τη διαφορά πλέον. Θα είναι στους 7, 11, 10, 8. Είναι μια ασφαλείας διαφορά, θα πούμε, και την ομάδα των Sky's the Limit. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει εδώ ο Φωτακάκης για να αυξηθεί διαφορά. Όμως κάτω, για να μην πάνω το κάνουν ο Καφάσης, για να αυξηθεί διαφορά, η οποία πλέον είναι στους 9. Δεν είναι επιτυχημένη η επίθεση του Μανθούδη. Να δούμε όμως αν θα είναι η προσπάθεια κάποιου παίχτη αυτά στην συγκεκριμένη επίθεση για τους Sky the Limit. Πολύ ωραία κίνηση του Καραδίνου, θα μπει μέχρι μέσα, θα καταφέρει να σκοράρει. Διαφορά αυξάνεται, έχουμε double score πλέον στο 11-22. Είναι 11 δηλαδή η διαφορά για την ομάδα των Sky's the Limit. Ο Τακάκης θα κρατήσει, θα ροκανίσει το χρόνο. Θα περαστεί στον Παναγιωτήδη, ο οποίος χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς σκορ, την προσπάθειά του. Δυσκολεύει και η Περμαφούδη στον Καραδίμο στην αρχή. Θα πάρει αυτό το σουτ χωρίς αποτέλεσμα, ούτε αυτή η προσπάθεια. Δεν υπάρξει η διαφορά, δεν θα αυξηθεί κι άλλο. Δεν προλαβαίνω να βγουν σε εξειδιασμό. Είναι όμως το κλέψιμο. Καφάση θα μπει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά αυτή θα γυρίσει στην καλάθι. Στη Στεφάνη. Μανθούδης, σουτ ελεύθερος, χωρίς αποτέλεσμα. Ακόμα και το rebound κόντεψε να μπει, αλλά δεν κάνει τη χάρη μπάλα σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε μικρό τραυματισμό του διαιτή, γι' αυτό υπάρχει διακοπή. Οπότε...
θα γίνει αλλαγή. Όχι, δεν είναι αυτή την περίπτωση που πειράζουν οι δύο πάγκοι σε φιλικό επίπεδο. Θα μπει ο Βασιλιάδης στην θέση του Παναγιωτήδη από την πλευρά των Metal Warriors. Εμείς θα περιμένουμε μέχρι να μπορέσει ο αγώνας να συνεχίσει. Επιστρέφουμε όλα καλά με τον διαιτητή. Ένα μικρό στραβοπάτημα, αλλά στα ανθρώπινα επίπεδα όλα συνδέουν. Καραδίμος τώρα με ενισχυρή. Ο Κατζάνης θα πάρει το καλάθι, θα πάρει το σουτ. 11-24, διαφορά ανέβηκε στους 13. Δεν κατάφερε να σκοράρει η ομάδα των Metal Warriors. Μπορεί. Αλλά σοβαρό σε πρώτο χρόνο, ούτε το Sky's the Limit. Καθαρό και διαμικό το κλέψιμο τον Μανθούδη, αλλά η πάσα δεν έχει ίδιο αποτέλεσμα. Φάου το οποίο δίνεται πάνω στον Καφάση. Έχει δοθεί φάουλ, είναι το πρώτο που γίνεται στην δεύτερη περίοδο. Να δούμε αν θα ψηθεί εδώ η διαφορά, η οποία είναι έως τώρα σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι στις 13, ήδη από αρκετά νωρίς. Από την... Να δούμε αν θα υπάρξει αυτή κάποια στιγμή απάντηση. Όπως την είδαμε στη λήξη της πρώτης περίοδου, υπάρχει απάντηση στο υποσχόμενο σουτ όμως που πήγαινε να επιχειρήσει εδώ πέρα ο Φωτακάκης. Η απάντηση δόθηκε αρχικά από τον Καφάση και τώρα κερδισμένο το φάουλ από τον αρχό του Πέτρο. Καφάση χρειώνεται πάνω στον Μανθούδη. Γίνεται η παναφορά. Θα δούμε τι υπόσχεται αυτή η επίθεση. 5,5 λεπτά για την δεύτερη περίοδο. Υπόσχεται 2 πόντους από τα χέρια του Καραδίμου. Όσο φαίνεται τουλάχιστον έως τώρα Καραδίμους και Κοντσατάμις έχουν πάρει τα 9 στο σκοράρισμα. Από την πλευρά του Sky's the Limit, από την άλλη τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα τους ή άλλους λόγους. Και για πολύ ωραία ενέργεια με τελικό αποδέχτη τον Πέτρο Καφάση να σκοράρει, να αυξάνει διαφορά στους 17 από νωρίς. Η απάντηση δίνεται άμεσα από τον Μανθούδη. 13-28. Στο 15 που είναι η διαφορά. Ευκαιρία μάλλον για να μειωθεί, γιατί δεν υπάρχει ολοκληρωμένη επίθεση στο Sky's the Limit. Θα δούμε την επίθεση πλέον των Metal Warriors. Μάχου τους κατεβάσει. Κατάει την μπάλα. Θα βρει Βασιλιάδη. Θα πάρει προσπάθεια μόνος του, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Το rebound αμυντικό από τα χέρια του Δάσκου. Και φάουλ και καλάθι για τον Καραδίμο. Διαφορά ανεβαίνει κι άλλο, έχει φτάσει πλέον στους 17. Τρίτο προσωπικό φάουλ του Φωτακάκη και τρίτο ομαδικό στη δεύτερη περίοδο για τους Metal Warriors. Θα δούμε πλέον αν αυτή η βολή θα αυξήσει τη διαφορά στους 28, στους 18 με συγχωρείτε, ή θα μείνει στους 17. 17 στον παρόν, επιθετικό όμως το rebound. Δεν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία η φάση από τον Καφάση που έρχεται από πίσω, παίρνει το rebound
κερδίζει το φάουλ, πετυχαίνει το καλάθι. Πάνε για έμεσο τρίποντο. Τα χέρια του Πέτρου καφάσι. Πλέον στο τέταρτο ομαδικό η ομάδα των Metal Warriors. Και η διαφορά παραμένει στους 19, δεν αυξάνεται, δεν περνάμε πλέον τους 20. Πάσα δεν είναι επιτυχημένη από τον Βασιλιάδη. Στην αντεπίθεση Sky's the Limit. Πολύ ωραίο ψηλό το μπλοκ από το σιώμο. Αν ο Σάχης θα ψάξει την επιλογή θα κερδίσει το φάουλ όμως. Θα δύο πολλές ευκαιρία να μειωθεί η διαφορά, να πέσει κάτω στους 19. Έως τώρα νομίζω δεν κρύβεται ποια ομάδα έχει το πάνω χέρι. Η αντίδραση δεν έχει έρθει από τους Metal Warriors. Παρόν ούτε σε αυτό το σπίτι υπάρχει η απάντηση. Να δούμε σε κάποιο άλλο ίσως στην ελεύθερη βολή κατά πάσα πιθανότητα. Έρχεται εδώ πέρα για μείωση αρχικαλικό σε 18, 14, 32, 3,5 λεπτά για την δεύτερη περίοδο. Πάνε στην κυκλοφορία, Νάσκος, Λεφάκης, το σουτ έστοχο από τον Δημήτρη Λεφάκη. Θα βάλει τη διαφορά σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα, στο συν 21 πλέον. 14-35, λιγότερα από 3 λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Αυτό είναι μια αντιγραφή που κάνει ο Χαραδήμος στην προηγούμενη προσπάθεια του Μανθούδη. Και έχουμε time out από την πλευρά των Metal Warriors για να βοηθούν να δώσουν την απάντησή τους σε αυτή την μεγάλη διαφορά που έχει χτιστεί ως τώρα στο 14-35. Επιστροφή μετά και το time out των Metal Warriors. Διαφορά είναι αρκετά μεγάλη ως τώρα. Ίσως δεν θα καταφέρει να την αυξήσει. Είναι στους 21-14-35, 2-35 για τη λήξη της δεύτερης δεκαλέπτου. Ανουσάκης στην μπάλα πλέον. Βασιλιάδης, μπάλα πάλι στον Ανουσάκη, θα πάει η Παρίζα εσωτερική. Δεν βρίσκουν ελεύθερο σουτ, όμως θα το δοκιμάσει εδώ πέρα. Βασιλιάδης χωρίς επιτυχία, φάουλ. Φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σιώμος. Θα δούμε αν μετρήθηκε και το καλάθι, αλλά οδηγείται σε πολλές, οδηγείται σε πολλές. Δεύτερο ομαδικό στην ομάδα Sky the Limit. Παραμένει το 14-35. Ξανά στους διαφάνω 15-35. Είναι ένα σκορ το οποίο δεν αφήνει πολλές προς παρόν δυνατότητες, πιθανότητες για την ομάδα των μεταλλάδων, αλλά να πούμε αν θα υπάρξει κάποια απάντηση στην τρίτη περίοδο ή στα τελευταία δύο λεπτά της δεύτερης περίοδου. Αποσυμμένο το σου του Τζάνι στην επίθεση Metal Warriors, να δούμε και εδώ πέρα αν θα μπορέσει να υπάρξει κάποια μείωση. Παιδιά στο Μανθούδη, Βασιλιάδης θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Νάσκος θα πάρει το rebound, θα απεγκλωβιστεί από 3. Θα κρατήσει την κατοχή ομάδα του Sky's the Limit. Πίτσος από μεσαία απόσταση χωρίς επιτυχία, άρα το rebound είναι επιθετικό. Καραδήμος την μπάλα. Θα μοιράσει Νάσκος. Δεν θα είναι. Τσάνι στο σουτ. Λεφάκης μέσα, η διαφορά ξανά στους 22. 15-37.
φάουλ και δεσμευμένο το Φωτακάκι από τον Νάσο. Τρίτο ομαδικό. Παναφορά από την τέτοια γραμμή. Μουσάκης θα περάσει το Μανθούδη. Φωτακάκης θα πάρει την επίθεση, θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάρει τις δύο βολές. Το φάουλ είναι. Φάουλ το οποίο είναι από τον Πίτσο. Είναι τέταρτο ομαδικό. Και στο επόμενο θα έχουμε βολές σε περίπτωση που υπάρχει και τις δύο ομάδες. 43,6 για την δεύτερη περίοδο. 16-17 μειώνει το σκορ 21. Θα δούμε τη δεύτερη βολή. Επιτυχημένη τη δεύτερη βολή. 17-37 το σκορ. Στα τελευταία 42 του ημιχρόνου. Καραδήμος θα την κρατήσει. Θα ροκανίσει τον χρόνο. Νάσκος. Πολύ ωραία συνεργασία των δύο παιχτών χωρίς αποτέλεσμα όμως. Σχεδόν μια επίθεση που θα απομείνει. Χάνει ο Τσάνης την μπάλα. Κερδίζει τον χρόνο και κλέβει την μπάλα. Καραδήμος και την τελευταία επίθεση που θα φανεί στην δεύτερη περίοδο. Στα πλάγια το σουτ άστοχο. Μανθούδη σε ένα σουτ το οποίο πλησίασε αρκετά. Σκορ ημιχρόνου έως τώρα είναι στο 17-37 υπέρ της ομάδας του Sky is the limit. Θα δούμε τι θα γίνει και στο δεύτερο ημιχρόνο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για την έναρξη της τρίτης περίοδου μεταξύ των Metal Wars και Sky is the limit. Επαναφορά είναι για έχει η ομάδα των Metal Warriors, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 17-37 μετά τις πρώτες δύο περιόδους. Αυτό που είχαν κάνει στο τέλος της πρώτης περιόδου που βρέθηκαν αρκετά πίσω δεν κατάφεραν να το κάνουν στη δεύτερη και οι τύποι δεν ξεκινάνε τους καλύτερους δύο νους. Ξάνε την Κιόντρη από νωρίς η διαφορά. Να δούμε αν πιο πολύ νομίζω αν δούμε τώρα αντίδραση στο τρίτο δεκάλυτο, το μόνο που θα μας νοιάξει από εδώ και πέρα θα είναι το μέγεθος της διαφοράς, γιατί είναι στους 22. Αν δεν υπάρξει απάντηση, μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνει το σκορ. Λεφάκης αυξάνει την διαφορά κι άλλο. 17-42. Βασιλιάδης. Μπάλα είναι στα χέρια του Πανδυτίδη. Κι όμως με δύο δεύτερα να δούμε. Δεν ολοκληρώνεται η επίθεση ποτέ αυτή για τους Metal Warriors, γιατί δεν μπορούμε να δούμε ποτέ και το ρολόι παράλληλα. Οπότε μια ακόμα επίθεση χωρίς αποτέλεσμα για τους τυπικά γηπέδου σήμερα. Πολύ ωραία πάσα κάτω το καλάθι στο Σαρδάμις στον Πέτρο Καφάση. Διαφορά ανεβαίνει κι άλλο στους 27 πλέον. Φωτακάκι για το Βασιλιάδη. Ξανά τον Φωτακάκι. Βασιλιάδη θα πάρει το σουτ στη λήξη χωρίς επιτυχία. Αμυντικό το rebound. Κοτσαδάμις. Πάλι μπαλ στο Κοτσαδάμις, θα προσπαθήσει να βρει το, θα βρει τον Ασκό, θα πάει τελικά από το καλάθι. Η πάσα δεν θα είναι επιτυχημένη. Και κατοχή για την ομάδα των Metal Warriors. Μουσική
Μπαρτσού. Πάνω στον Παναγκτή το φάουλ είναι χαμηλά στα πόδια. Πάνω εκεί που είχε τη στήριξή του ουσίας Παναγιωτήδης. Κοτακάκης. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Καφάσεις. Πάρουν την κυκλοφορία. Λεφάκης χωρίς επιτυχία το σουτ. Ανουσάκης για τους Metal Warriors. Θα προλάβει ο Καφάσης. Θα αφήσει στον Άσκο, διαφορά θα ανέβει στους 29. Από ό,τι φαίνεται η απάντηση πήξε μόνο στην περίοδο, όπως παρόν δεν έχει δοθεί ούτε καν στην τρίτη ή έστω ένα στίγμα της. Από την πλευρά του Metal Warriors υπάρχει χρόνος, αλλά δεν ξέρω, δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Πολύ ωραία είναι η κυκλοφορία του Sky's the Limit, πολύ καλή άμυνα και του Στιόμου, όμως δεν αφήνει το Κατσατάμι να σκοράρει. Βασιλιάδης θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Θα κατέβει το Τσαντάμις, θα ηρεμήσει όμως το παιχνίδι. Θα βρει πολύ ωραία τον Πίτσο, θα πάρει το σουτ αυτός χωρίς επιτυχία. Με διαφορά στους 29. Πάνε στην κυκλοφορία με το τι ώρα οι Metal Warriors. Νάσκος. Και η διαφορά ξεπερνάει πλέον τους 30, πάει στους 31. 17-48. Πάνε ο Τίτς με την Metal Warriors. Κατακάκης. Time out από την πλευρά του Sky's the Limit. 5 και 12 για την λήξη της τρίτης περίοδου στο 17-48. Το σκορ έως τώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out πήγε μάλλον το Sky's the Limit. Είναι και στην κατοχή. Κοιμάται η γραμματεία. Καφάσεις θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Δούμε αυτόν από τον Φωτακάκη. Είναι το τέταρτο προσωπικό του. Είναι το πρώτο που γίνεται από την πλευρά των Metal Warriors στην τρίτη περίοδο. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Πολύ ωραία κίνηση και πολύ ωραίο καλάθι από τον Άσκο να αυξηθεί η διαφορά. 17-50, 4-40 για την λήξη της περίοδου. Ο Τακάκης χωρίς επιτυχία. Καραδήμος. Σουτ χωρίς επιτυχία από την πλευρά Sky's the Limit. Καταφέρει καφάσεις να κάνει παίρνει την μπάλα πριν βγει, ούτε αυτός πατάει εκτός, αλλά η επαναφορά δεν είναι αρκετά καλή. Στην κυκλοφορία μπάλα από τον Μαθούδη, μπλοκάρεται να πει η πάσα του, ξανά στην επίθεση Sky's the Limit. Ωραία, πάει να γίνει μια πολύ ωραία επίθεση εδώ πέρα, αλλά δεν υπάρχει καλή συνεννόηση μεταξύ του Κούτσαρη και του Πεντουκαφάση. Το χαμόγελο πάντως του Καφάση το δείχνει τη σημερινή γενική κατάσταση.
Παναγιωτίδης, θα ψάξει τις επιλογές του για πάσης θα περάσει, θα κλέψει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι 17-52 και ξύνει συλλογιά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μανθούδης Σιώμος, ξανά Μανθούδης. Φάουλ, το οποίο κάνει ο Τσάνης στον αντίπαλό του. Είναι δεύτερο ομαδικό. Θα βγει ο Βασιλιάδη και κλέψιμο από το Τσάνη, το ολοκληρώνει ο Τρασίγουρος. Τα πας και βήματα του Κούτσαρη έχασε την κατοχή. Όχι Κούτσαρης, ο Καραδήμος από κάποια πόσο το 7 μέχρι μια ζωή αρκετά στην συγκεκριμένη φανέλα. Πάμε Ζαχαρία, πάμε! Πακάκης και σήμερα δεν έχει δείξει τα δόντια του, είναι γενικά με 13 πόντους μέσω όρο λείπει το μεγάλο προβολικό Τσολακίδης. Παρότι δεν βλέπουμε κάποια επιθυμητή δυνότητα από τους Metal Warriors, διαφορά καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά μεγάλη. Είναι στους 35, μπορεί να έχει κάτι ακόμα πιο πάνω. Αλλά η επίθεση δεν θα ολοκληρωθεί. Μέρος στην εντέξεων την μπάλα, αλλά εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σχέμα που μας το έφτιαξε πριν κατέβουμε εμείς. Η πίτσα όμως και αυτή είναι αναποτελεσματική. Πίτσος Καραδήμος, πολύ ωραία ατομική και πάρα πολύ ωραία καλά από τον Τσάνη. Διαφορά στους 37. 2 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Στακάκης θα ψάξει το σούτ, δεν θα το πάρει όμως. Θα αφήσει Βασιλιάδη. Στακάκης θα είναι το κατελέφερο. Μακούδης θα το πάρει το σούτ χωρίς επιτυχία. Καραδήμος ελεύθερος, ο Θασίμπρος Καφάσης. Φάουλ το οποίο χρειώνεται ο Σιώμος πάνω στον Καφάση. Είναι το δεύτερο ομαδικό. Αλλά είναι είναι στην κατοχή. Δεν πάνε για σούτ όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Τι τους μπορεί να πες, αλλά δεν φαίνεται κάτι σε αυτή τη φάση. Πάρα πολύ όπως θα χωρίς αποτέλεσμα από τον Καραδήμο. Βασιλιάδης, Μανθούδης, κλέψει από τον Καραδήμο, θα βγει, θα αφήσει την μπάλα στον Κούτσαρη, θα σκοράρει, διαφορά στους 39-57-56. Ποτακάκης θα κατεβάσει, εδώ Μανθούδη, θα πάρει το σουτ με επιτυχία. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Καραδήμος. Πολύ ωραία πάσα για τον Πίτσο. Και είναι βήματα. Καλή άμυνα του Μανθούδη πάνω στον αντίπαλό του. Τον υποχρεώσει για βήματα. Θα πάρει όλη την επίθεση. Τα 20. 17 πλέον που απομένουν.
το screen του Βασιλιάδη. Κατακάκης. Δεν θα ολοκληρωθεί εδώ η κλίση. Πίτσος θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταφέρει. Μανθούδης. Από το κέντρο. Αποτέλεσμα. Οδηγούμαστε στο τέλος της τρίτης περίοδου. Για φανερωτικά μεγάλη. Το σκορ είναι στο 19-56 και τέταρτη περίοδος κινεί σε λίγο. Επιστρέφουμε για την τέταρτη τελευταία περίοδο. Είναι στο 19-56 σκορ και ο Σκάις Δελίνη ότι θα κάνουν και την παραφορά. Θα ξεκινήσουν αυτή την τέταρτη τελευταία περίοδο. Δεν υπάρχουν πολλά τα περιθώρια. Κανένα μπορούσε να πούμε βάση πως έχει κυλήσει ο αγώνας έως τώρα. Για ανατροπή. Όσο πολύ σέλνει θα πάρουν την πρόκληση αρκετά εύκολα. Βασιλιάδης στην μπάλα. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Θα τα κάνει στο rebound. Θα σουτάρει και αυτός θα καταφέρει. Θα ανέβει προς το γάμι. Το σουτ άστοχο που να καπάσει. Βασιλιάδης. Μανθούδης στο σουτ χωρίς επιτυχία. Φάουλ το οποίο γίνεται από τον Κουμπαράνη, ο οποίος έχει στέψει το παιχνίδι από αρκετή ώρα. Πίτσος. Ναι, για όποιος θα πάρει το σουτ σε αυτήν την επίθεση. Παρότι ο Κουτσέρης πρόλαβε την μπάλα, δεν πρόλαβε το πόδι του να μείνει εντός υπέδου. Αλλά έχει κατοχής πάλι για την ομάδα των Meta Warriors. Σιώχος, άστοχο το σουτ. Θα μείνει κατοχή όμως στην πλευρά των Meta Warriors. Μακρύ το χέρι του Δασίβου Καφάση, θα κόψει την επίθεση. Κοτακάκης. Μαθούδης θα πάρει το φάουλ. Το σουτ δεν θα μετρήσει το καλάθι. Φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Πίτσο. Πολύ ωραία επίθεση και το καλάθι από τον Κοτακάκη. 21-56. Κατοχή είναι για την ομάδα των Sky's the Limit. Πάντως από ό,τι έχουμε δει σήμερα δεν νομίζουμε ότι Sky's the Limit αλλά και πολύ Stairway to Heaven να το αλλάξουν το όνομα. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια που βρίσκει τον Κουμπαράνη μόνο του κάτω από το καλάθι, ο οποίος θα μειώσει κι άλλο σε 23-56. Πίτσος. Τσαγάμις. Παράνησε θα κλέψει. Θα δώσει το Βασιλιάδη. Πρέπει να τρέχουμε. Σκιώμα θα περάσει γρήγορα. Κοτακάκης. Πολύ αργά η ομάδα Meta Warriors αμειώνει σε 26-56. Αλλά πλέον φαίνεται πολύ αργά, 30 πόντου διαφορά. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 7 και 15 για την λήξη. Να σε και 15 για την λήξη, να λοιπόν τουλάχιστον σωστά. Διαφορές 30, δύσκολη ανατροπή, έχουν πάλι φορά η ομάδα Meta Warriors. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε αν θα
μπορέσει να υπάρξει, πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια απάντηση και να πάει η διαφορά σε απειλούμενη κατάσταση. Μια επίδοξη προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα. Είδαμε εδώ πέρα. Ας δούμε θα πάρει τα δύο διαφορά. Κάνει την μπάλα κατσατάμε στα χέρια, βγαίνει εκτός, αλλάζει η κατοχή για την ομάδα του Metal Warriors. 26-38 το σκορ, 6.5 για τη λήξη. Πλέον Μανθούδης. Τακιάκης θα πάρει το σούτ χωρίς επιτυχία. Κατεβάσει ο Καπάσης. Το Δάμις. Δεν θα πάρει το σούτ. Κούτσαρης σου τριών πόντων. Έστωπο. 26-61. Μανθούδης, Τακάκης, Σιώμος. Τακάκης δεν θα κάνει το, κάνει το σπίση, θα μπει μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Σιώμος θα κατήσει την μπάλα και εδώ θα κερδίσει το φάουλ από τον Κοτσαδάμι. Να δούμε τις δύο βολές του Σιώμου. Με τη δεύτερη βολή, άστοχη. Καλά, Δήμος. Βάλω του Μανθούδη. Ξανά το Καραδήμο. Κοτσαδάμις. Θα μπει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές. Τη βολιά ζωστή. Και η δεύτερη άστοχη, 26-61 παραμένει το σκορ. Πολύ ωραία άμυνα του Καραδήμου, δεν αφήνει την μπάλα να περάσει. Σε πάσα πολύ καλή, τελείωμα, έστοχο, 26-63. Είμαστε στη μέση ακριβώς της ένταξης περίοδου. Ο Τακάκης. Τα αύρι που παράμει. Θα κλέψει εδώ πέρα ο Νάσκος. Θα βγουν στον εφηβιασμό. Ο Τζαδάμις, πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία επιτυχημένη προσπάθεια και time out. Όπως είναι ο Metal Warriors, 26-65 το σκορ. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 4 και 39 του αγώνα. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, 26-65 υπέρ το Sky's the Limit. Για μικρή αντίδραση κατάφερε να δείξουν μία στο τέλος της πρώτης περίοδου και λίγο στην έναρξη της τέταρτης. Δεν υπήρχε κάτι άλλο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οπότε τεχνηταλέφηκαν Sky's the Limit στο έπακρο. Οπότε στους 39 η διαφορά. Καραδήμος. Θα βρει τον Νάσκο. Σαν τον Καραδήμο. Μπαίνει δυναμικά στη φάση αλλά χωρίς φάουλ. Τζαδάμις. Σε δύο ενδιάμεσα. Θα κερδίσει το φάουλ, είναι το τέταρτο ομαδικό.
κηρύγει τους 40 πλέον. Να αυξήσουν και τη διαφορά η ομάδα του On Sky's The Limit. Από τα χέρια του Κοντζαδάμι. Και όντως είναι φτάνουν πλέον. Και η δεύτερη είναι εύστοχη στους 41, διαφορά 4 και 7 για την λήξη. Πάει κυκλοφορία. Αλουσάκης αφοράρει, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ τα φιλικά βλέπουμε μεταξύ του Ανουσάκη και του Καρατίν. Είναι το πραγματικό νόημα που μπορούμε να δώσουμε στον αθλητισμό γενικότερα. Παφές των αθλητών. Ο Τζαδάμις χωρίς επιτυχία η βολή. 28-67. Πολύ ψηλή πίεση η οποία ασκείται από τον Τσάνι. Ανουσάκης. Πάμε να σπάσουμε την κατάρα. Βασιλιάδη. Τελειώνει, Παναγιωτήρης. Το πάρει και το σούρ. Καβλό μέσα. 30-67. Μανθούδης. Δεν καταφέρνει και στην επαναφορά ούτε ο Παναγιωτής να σκοράρει. 2,5 λεπτά για το τέλος. Πού θα καταλήξει μπάλα. Παίζεται ανάμεσα σε πόδια. Συγκεκριμένα είναι του Πέτρου Καθάση, οπότε αλλογή κατοχής. Παναφορά. Δεν θα μειώσουν αυτή τη διαφορά. Ανουσάκης χωρίς ευτυχία το σουτ. Φάουλ του Παράμι. Πέμπτο. Ομαδικό. Οδηγούνται σε βολές πλέον η ομάδα του Sky της Σελήνης. Το 68 πλέον, αν θα πάει και στο 69. 30-69, διαφορά είναι πλέον στους 39, 2-24. Κατοχή ο Παναγιωτίδης, θα πάρει τους Ανουσάκης χωρίς ευκαιρία, το τσαρτάμι στο rebound. Διαφορά είναι πάνω στους 40, στην πρώτη προσπάθεια όχι, στην δεύτερη όμως ναι. Πλέον είναι διαφορά στους 41, 30-71, 2 λεπτά για το τέλος. Μανθούδης. Κουμπαράνης για το Παναγιωτίδη. Τα περαστήκαμε μια μπάλα.
φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σιόμους από τον Τσάνι. Τέταρτο φάουλ, τέταρτο ομαδικό. Συγκεκριμένα 1.40 για τη λήξη. Δύο βολές για τον Σιόμο και τους Metal Warriors. Έστω και η πρώτη βολή, 31-71. Θα δούμε για την δεύτερη. Και η δεύτερη μέσα. Διαφορά σου 38. 39 μας πρώτη. Παραλίγο ένα. Μια καλύτερη φάση του αγώνα της εδώ πέρα, αλλά δεν είχαν κειμένο το πέρασμα στον Καφάση. Μπαλαμπίδη Στεφάνη παροδά κερδισμένο το φάουλ από τον Πέτρο Καφάση. Δύο βολές. Παραμένει το 32-71. Και η δεύτερη βολή είναι εκτός, 1,5 λεπτό έχει απομείνει. Μαθούδη, θα κλέψει ο Καφάσης, θα βγει μόνος του, θα αφήσει την μπάλα, αλλά αφήνει να μπει στο καλάθι. Αν τους έχεις θα κατεβάσει, γρήγορα. Καταφέρνει ο Σιόμος να σκοράρει. Μετά και την νεοτυχημένη προσπάθεια σε αρχικό χρόνο τον Ανουσάκη, αλλά πήρε το rebound και έδωσε την πάσα. 34-71. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. Μόνο που περιμένουμε είναι να δούμε το τελικό σκορ. Δεν θα πέρασει την πάσα. Σούτ από βάθος χωρίς επιτυχία από τον Λεφάκη. Αν ο Μουσάκης θα μειώσει το σκορ, ποιο αυτό είναι το τελευταίο εντός εισαγωγικών νόημα. Μπράβο! 36-51. Τελευταία 15 δεύτερα δεν θα πραγματοποιηθούν σαν επίθεση. Λίγη το παιχνίδι εδώ με την ομάδα Sky The Limit να είναι στην επόμενη φάση. 36-51, σχεδόν double score παρά ένα πόντο. Χαιρετισμούς, χαιρετάμε και εμείς. Καλή σας συνέχεια, θα πούμε για έναν επόμενο αγώνα.